Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα εδώ πριν πάμε στον κύριο Παπαδόπουλο από, να ξεκινήσουμε από εκείνη την κουβέντα. Να πω ότι η φίλη μας Ιωάννα του Αμπελοκήπου λέει: εμείς θέλουμε, λέει, από το ΣΥΡΙΖΑ για τη Νέα Δημοκρατία να μας πούνε πώς θα πάμε παρακάτω, λέει. Όχι τι έγινε νωρίτερα. Η Ειρήνη από τη Χίο λέει: η ανεργία μειώνεται γιατί οι νέοι μας πάνε στο εξωτερικό. Εδώ κάπου να σταματήσω. Έχουμε ένα φίλο εδώ Τρίκαλα, ο οποίος μας στέλνει το μήνυμα, το έχει στείλει δύο φορές. Το φράγμα μεσοχώρα λέει: τι θα γίνει, πότε θα ξεκινήσει η λειτουργία του, μια και μιλάμε για ανάπτυξη. Αλλά νομίζω ότι. Είναι κοντά η. Δεν θα γίνει ποτέ. Κύριε Παπαδόπουλο, λοιπόν, αυτά δεδομένα. Τι λέω το εξής, ότι αν συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Και δεν δούμε την ανάγκη. Και δεν δούμε ότι υπάρχει ανάγκη ριζικής αλλαγής πορείας. Αν συνεχίσουμε να βαδίζουμε σε αυτόν τον δρόμο, πάλι οι ίδιοι ελάχιστοι θα κερδίσουν και πάλι οι πολλοί, τα λαϊκά στρώματα θα ματώσουν. Μια γέση αυτής της αλλαγής πορείας. Έχει σημασία, θα σας πω πρώτα. Γιατί δεν χάσαν όλοι αυτή την περίοδο. Και για να δούμε την επόμενη μέρα έχει σημασία να δούμε τι έγινε την προηγούμενη. Δεν μάτωσαν όλοι. Την περίοδο που συζητάμε, γιατί λέγατε προηγουμένως από πού θα βρεθούν τα λεφτά, 140 δισεκατομμύρια χρηματικό κεφάλαιο έφυγε από την Ελλάδα μέσα στην περίοδο της χρήσης. Πρώτο ζήτημα. Δεύτερο, οι μονοπωλιακοί όμιλοι πληρώνουν φόρους λιγότερο από το 5% των ετήσιων φορολογικών εσόδων. Και τρίτο, οι εφοπλιστές πληρώνουν ετήσιους φόρους τα ναύλα 2-3 ημερών. Την ίδια ώρα που η εργατική τάξη, οι μισθωτοί, οι αυταπασχολούμενοι τρώνε τη μία σφαλιάρα πάνω στην άλλη και η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ κονταροχτυπιούνται ποιος έχει ρίξει τις περισσότερες. Και το λέω αυτό διότι είμαστε σε μια συνεχή πορεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν οδήγησε σε ανάκτηση των απολειών της προηγούμενης περίοδου, πρόσθεσε και νέα βάρη. Δεν έχει σημασία τώρα να τα απαριθμίσουμε από την αύξηση του ΦΠΑ μέχρι τη μείωση του αφορολόγητου με τις επικουρικές και όλα αυτά που συζητάμε αυτές τις μέρες. Επομένως, το ζήτημα είναι, θα συνεχίσουμε σε έναν δρόμο σαν αυτόν που βλέπουμε τώρα με τον αναπτυξιακό νόμο, φοροαπαλλαγές, φοροελαφρύνσεις για το μεγάλο κεφάλαιο ξανά και νέα χτυπήματα για να έλθουν οι επενδύσεις στην εργατική τάξη, γιατί η δεύτερη αξιολόγηση τι περιλαμβάνει, 13ο, 14ο μισθό, συζήτηση για τις ομαδικές απολύσεις, συζήτηση για το μισθολόγιο του δημοσίου, αυτά είναι μπροστά. Νέες θυσίες. Εμείς λέμε λοιπόν ότι χρειάζεται ριζική αλλαγή πορείας. Και ριζική αλλαγή πορείας σημαίνει ότι αλλάζει το κριτήριο της ανάπτυξης. Χρειάζεται ανάπτυξη με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες. Για να μπορέσεις όμως να πας σε ανάπτυξη με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες, χρειάζεται να αλλάξει τάξη στην εξουσία. Χρειάζεται εργατική εξουσία. Χρειάζεται κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας. Αυτή τη στιγμή θα μου πείτε αυτό μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Εμείς λέμε ότι αυτό δεν είναι ένα μονόπρακτο έργο. Ούτε είναι εύκολο. 46 χρόνια. Δεν πετάμε δηλαδή στον αέρα. Η εργατική τάξη που έχει πληγεί, όπως επισημαίνετε, είναι σωστό. Γιατί δεν την βλέπουμε στους δρόμους? Κοιτάξτε, καταρχάς δεν είναι σωστό ότι δεν κατέβηκε ένα μέρος της εργατικής τάξης στους δρόμους. Το πάμε κατεβαίνει και δεν κατέβηκε ένα μέρος και αν δεν είχε κατέβει τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Θα ήταν πολύ πιο λιμένα τα χέρια, ιδιαίτερα της σημερινής κυβέρνησης, να βαφτίζει αριστερή την πιο αντιδραστική επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι, αν δεν υπήρχαν οι μαζικοί απεργιακοί αγώνες και οι προηγούμενες. Φυσικά δεν κατεβαίνει εκείνο το κομμάτι που είναι αντίστοιχο της επίθεσης. Με 1,5 εκατομμύριο ανέργους, μια συγκέντρωση 20.000-30.000 είναι μεγάλη. Αλλά με 1,5 εκατομμύριο ανέργους δεν είναι μεγάλη συγκέντρωση. Όχι, δεν είναι. Μα εγώ λέω ότι είναι αντίστοιχη η μαζική απάντηση της εργατικής τάξης. Αλλά πρέπει να δούμε τρία δεδομένα. Πρώτον, ότι υπάρχουν υλικοί όροι ενσωμάτωσης της λαϊκής διαμαρτυρίας από την πλευρά του αντιπάλου, από τα βάουτσερ και τις ατομικές συμβάσεις μέχρι την εργοδοτική τρομοκρατία. Δεν είναι απλό θέμα να σχεδιαστεί. Δεύτερο ζήτημα. Από την καλλιέργεια στο επίπεδο της πολιτικής αυταπατών ότι με εναλλαγή κυβερνήσεων θα έρθει μια καλύτερη κατάσταση ή τουλάχιστον το μικρότερο κακό. Ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πελώριες ευθύνες σε αυτό το σκέλος πέρα από το οικονομικό πλήγμα. Γιατί ψαλίδισε, αφόπλησε το λαϊκό κίνημα, καθήλωσε έναν κόσμο ο οποίος αισθάνεται απογοητευμένος, γιατί είχε πιστέψει μια ρητορική. Γιατί το έκαμε αυτό, ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε να δείτε, διότι οποιοδήποτε αναλάβει αστική κυβέρνηση θα κινηθεί με βάση τους νόμους της καπιταλιστικής οικονομίας. Αυτά τα οποία λεγόντουσαν προεκλογικά ότι τάχα
Το κράτος είναι ένα αεροπλάνο, αλλάζεις κυβερνήτη και το στρέφεις σε διαφορετικό ταξικό προσανατολισμό. Μάλιστα. Είναι μύθος. Το κράτος κινείται πάντα στις ράγες. Είναι τρένο που κινείται στις ράγες της καπιταλιστικής οικονομίας, όποιον μηχανοδηγό και να βάλεις. Και αυτό έχει αποδειχθεί όχι μόνο στην Ελλάδα, στην που, Ιταλία, αυτά που στην λέτε, Κύπρο, στην Ισπανία, και όπου δεν έχουμε ακούσαμε δει όμως, το αφήγημα της αριστερής. Δεν έχουμε δει όμως αυτό που λέτε και στην Ισπανία, σαφώς. Δεν έχουμε δει σε κάποια χώρα να μπαίνει μπροστά αυτό που προτείνεται. Κοιτάξτε, και να προσπαθεί να μπει στις ράγες. Από πότε μετράμε, γιατί υπήρξαν... Όχι, 10 χρόνια πίσω να πάμε. Υπήρξαν επαναστατικά κινήματα σε ολόκληρο τον 20ο αιώνα. Ναι. Υπήρξε μια μεγάλη ήττα του επαναστατικού εργατικού κινήματος που δεν πρέπει να τη μετράμε, η οποία έχει παίξει ρόλο και υπάρχει ένας χρόνος που χρειάζεται για να ανασυνταχθεί. Μάλιστα. Το εργατικό λοιπόν, κίνημα βάλτε μια τελεία, παρακαλώ. Μια τελεία για να μιλήσουν όλοι και να πάμε στο διοξυστήρι. Το θέμα είναι όμως ότι ο αρνητικός συσχετισμός δεν είναι επιχείρημα. Δηλαδή, αυτό ο οποίο βρίσκεται σε αρνητικό συσχετισμό δεν έχει νομοτελειακά δίκιο και αυτό έχει δίκιο. Και έχει συγκεκριμένη. Ναι, βεβαίω και έχουμε. Σα λέω ότι χρειάζεται ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξη με κοινωνικοποίηση. Με κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων, των εργοστασίων, των υποδομών. Επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό τη οικονομία. Και λέω ότι αυτό που λέτε εσεί. Ότι είναι κάτι πολύ μακρινό για το μέλλον. Με τον δικό σας δρόμο πάμε σήμερα από το κακό στο χειρότερο. Λοιπόν, πάμε στο ο δικός παρακαλώ, σας υπαρκτός δρόμος είναι χρεοκοπημένος. Πάμε στο Γιώργο Χριστίδη, παρακαλώ. Δεν ξέρω αν έχεις μάχη στιγμένο για τον Γιώργο Χριστίδη. Χριστίδη. Αλλά τον ρωτήσουμε μετά αν θα πάει στη συγκέντρωση. Δεν έχουμε ακούσει μια συγκεκριμένη πρόταση από το χώρο το δικό σας. Και όχι μόνο από εξαιρετικά του Πασό, Δημοκρατική Παράταση και όλοι οι άλλοι. Ο κόσμος που κουβεντιάζει. Κύριε Κουρή, μου δίνετε την ευκαιρία να πω. Και θα μας πείτε και αν θα πάτε συγκέντρωση στο παρατηθείτε. Να πω και στην κυρία Χρυσοβελώνη ότι πριν μια εβδομάδα κατέθεσε 27 θέσεις για την ανάπτυξη Δημοκρατική Συμπαράταξη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έχουμε κατατεθειμένες απόψεις και για το ζήτημα του εκλογικού νόμου, της συνταγματικής αναθεώρησης και είναι μια δουλειά την οποία έχουμε κάνει πάρα πολύ καιρό. Είναι λοιπόν. Για την ανάπτυξη, ορισμένα δύο-τρία πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν βγαίνει ο ΕΒΕΑ και λέει ότι 7 στους 10 επιχειρηματίες, επαγγελματίες σήμερα δεν μπορούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, πρέπει να δούμε πώς μπαίνουμε σε ένα νέο φορολογικό σύστημα, στο οποίο δεν συνεχίζουμε να αυξάνουμε τους φόρους. Δηλαδή, σε αυτό το οποίο πρέπει να σταθούμε είναι ότι η κυβέρνηση αυτή είναι μια κυβέρνηση η οποία. Είχαν κάνει... μειωθεί ποτέ οι φόροι εκεί, κοιτάξτε, έγιναν πάντοτε προσπάθειες και σίγουρα η επιχείρηση ήταν να μην ανεβαίνουν ήταν... οι έμεσοι φόροι. Ναι, από τα 33 εκατομμύρια που ήταν επί του Γιώργου Παπανδρέου, όταν παρέδωσε η συγκυβέρνηση, έχετε ήταν πάνω από 67. Κύριε, αυτό όμως το οποίο είναι ειλικρινές και το οποίο πρέπει να και λέμε. Και εκεί δεν έχετε δώσει μια μάχη να αφαιρεθούν τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις για να μπορέσει να πληρώσει και πρωτογενές έλλειμμα 15,5%. 15 το κάνατε εσείς. 35. Αυτά τα έχουμε ψηφίσει όλοι μαζί, κύριε Βλάχο, μαζί. Τη περίοδου 2004-2009. 15 το κάνατε εσείς. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2009 παρέλαβε το Πασόκ όλα τα χρέη των νοσοκομείων. Όλα και των δημοσίων η οποία ο κύριος Αλογοσκόφης έλεγε ότι έχουμε ανάπτυξη 4% έλεγχο. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό λίγο ότι. Γυρίστε, τολμάτε να γυρίσετε πίσω στο 9. Είναι ντροπή σας. Κύριε Βλάχο, που πήρατε τη χώρα του 9 και που την καταπίσατε. Μην χρησιμοποιείτε, χρησιμοποιείτε χαρακτηρισμούς για τους οποίους ο ελληνικός λαός έχει κρίνει. Το 2014 έρχεται να μας θυμίσετε. 2004-2009 έχουμε διπλασιασμούς ελλημάτων. Για το πόσο ήταν το έλλειμμα το 9. Παραλάβαμε μια χώρα χρεοκοπημένη και ό,τι μεταρρύθμιση έχουμε σήμερα στην κατεύθυνση αντιμετώπισης της διαπλοκής και της διαφθοράς είναι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ. Αφού ήταν χρεοκοπημένη αυτό χώρα, το οποίο συνηθίσαμε να λέμε ως δηλαδή, νόμο Κατσέλη κύριε Χριστίδη, είναι το μοναδικό. Με συγχωρείτε, κύριε Βλάχο, παρακαλώ. Κύριε Χριστίδη, επειδή μα είστε και νεότερος και χαίρομαι που είστε νεότερος. Όχι. Επειδή μιλάτε για την διαπλοκή. Κύριε Βλάχο, παρακαλώ. Επειδή μιλάτε για την διαπλοκή και για την στάση της διαπλοκής και για όλα τα υπόλοιπα. Και επειδή έχουμε ζήσει όλη την περίοδο Σιμίτη, για παράδειγμα, στην Ελλάδα και το τι συνέβαινε με την διαπλοκή την περίοδο Σιμίτη. Νομίζω ότι. Βέβαια, ήσασταν αρκετά μικρότερος τότε, αλλά κάτι θα θυμάστε κι εσείς για να μιλάτε για διαπλοκή και το ρόλο της διαπλοκής την περίοδο εκείνη. Έτσι, κοιτάξτε να σας πω. Αν υπάρχει δηλαδή ένας ευνοημένος άνθρωπος στην διαπλοκή στην Ελλάδα, πολιτικός, αυτός λέγεται Σιμίτης. Κοιτάξτε να σας πω. Και νομίζω ότι το αντιλαμβάνομαι. Με μια κριτική η οποία αφορά. Γελάτε, καθηγητά μου. Μια γενική συζήτηση στο παρελθόν.
Μπορώ και εγώ να γυρίσω. Μπορώ να σα πω πάρα πολλά. Έχουμε βιώσει όλοι. Ο Κώστας Σιμίτης εξελέγει από τον ελληνικό λαό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο για να ξέρει. Φυσικά και γι' αυτό κάνουμε μια πολιτική κριτική. Η σχέση όμω. Αλλά τι έκανε τη δουλειά διαπλοκή. Επιτρέψτε μου όμω να σα πω ότι η απόφαση για να έχουμε οικονομικού εισαγγελεί, η απόφαση για να ανοίξουν λογαριασμοί, η απόφαση για να αναρτώνται στο διάβγεια αποφάσει, οι οποίε είναι πολύ σημαντικέ, είναι επί κυβερνήσεων Πασόκ. Ταλανίζει τον ελληνικό λαό και η οποία λέγεται η προστασία της πρώτης κατοικίας. Είναι από ένα νόμο τον οποίο συνηθίσαμε να λέμε νόμο Κατσέλη. Και εγώ είπα να πάω στο Σιμίτη. Γιατί αμφισβητεί κανείς τα οικονομικά αποτελέσματα. Αμφισβητεί κανείς τα οικονομικά αποτελέσματα της περίοδου 2004-2009. Με τους κουμπάρους και με τις καταστάσεις οι οποίες οδήγησαν εκεί που οδήγησαν. Να πάμε όμως στο σήμερα. Γιατί με ρωτήσατε κάτι συγκεκριμένο. Επιτρέψτε μου τώρα. Για μη σα τελέχη. Όσοι κουμπάροι πέρασαν, δεν πέρασε ποτέ από το Πασόκ. Ωραία τσακωνία. Η Ζαχόπουλη και οι υπόλοιποι δεν ήταν το Πασόκ. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να σα πω. Τώρα θα βάλουμε την κυρία Σοβελέα να πει τον κύριο Φίλιπ. Μιλήσατε πάντως για ένα μεγάλο διάστημα, το έχετε ξεχάσει. Αυτό το οποίο είναι το ουσιαστικό και θέλω να το πω. Κύριε Βλάχο, αφήστε να τελειώσει όμως. Για να κάνουμε μια κουβέντα. Δεν υπάρχει πιο συστημική επιλογή αυτή τη στιγμή για τους Ευρωπαίους από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Είναι η συγκυβέρνηση η οποία επί των ημερών της έχει περάσει κάθε μέτρο και μάλιστα υπερασπίζεται δημοσίως το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία κοινωνική αντίδραση. Ίσως όμως οι Ευρωπαίοι είναι με τον Τσίπρα. Θέλετε να το συζητήσουμε γι' αυτό. Μπορούμε να το συζητήσουμε γι' αυτό. Θέλω να σας πω κάτι. Ο Βάλς που έχει προθέσει. Θέλω να σας πω κάτι. Κύριε Κουρή, για το οποίο είστε και εσείς πολύ ευαίσθητος. Προφανώς ο κύριος Κρυστίδης δεν έχει αντιληφθεί. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα ούτε στο Πασόκ ούτε στη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Να τα βάζουμε, ξέρετε, και με την κυρία Χρυσοβελέων και τους ανεξάρτητους Έλληνες και αυτά τα οποία έλεγε, και με τη Νέα Δημοκρατία. Λέω όμως, παίζει η κυβέρνηση με τη φωτιά στα εθνικά θέματα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, η κυρία Γεννηματά τη Δευτέρα πηγαίνει στη Θράκη, όπου θα έχει σειρά συζητήσεων. Αργήσαμε. Γιατί αυτό το οποίο δεν πειράζει, δεν το έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης όμως, κύριε Κουρή. Όχι, θα μας σώσει ο κύριος Καμένος που φοράει τα χακί. Θα μας σώσει ο κύριος Καμένος με τα χακί. Ή εσείς που θα ασκίζετε το μνημόνιο. Σας είδα. Όχι, η σωτηρία από εσάς. Κυρία Γεννηματά, να πω ότι στο εμπαρό θα την έχουμε μαζί μας την εβδομάδα. Αυτό είναι μιζέρια πολιτική. Λέω λοιπόν, η κυρία Γεννηματά πηγαίνει εκεί. Καλό θα ήταν από να παίρνει τα ελικόπτερα ο κύριος Καμένος και να πηγαίνει σε ξενοδοχεία και να πηγαίνει στην Ικαρία να κάνει εγγένεια σε χωματόδρομους. Αφήστε ποιος είναι πολύ μικρός. Εσείς θα υπογράφατε μόνο νεκρή μνημόνια. Σας κλείνει ο ελληνικός λαός. Λέω λοιπόν ότι στο συγκεκριμένο θέμα πρέπει να είμαστε πολύ ευαίσθητοι, διότι έχουμε ζήτημα με τους τσάμιδες. Καλά κάνει και πάει στη και μπράβο της. Και έχουμε ζητήματα και με την Αγία Σοφιά για την οποία δυστυχώς πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε όλοι μαζί. Με την ατολική αρμάδα στο Αιγαίο, για την οποία δεν λέει κουβέντα η κυρία Γεννηματά. Για την ατολική αρμάδα, λέτε να φύγει η ατολική αρμάδα από το Αιγαίο. Συγκεκριμένα σας ρωτάω. Το προβληματισμό μας για την επιλογή. Αφήστε τον προβληματισμό. Λέτε να φύγει η ατολική αρμάδα από το Αιγαίο. Δεν μου λέτε τώρα κουβέντα. Τον έχουμε βάλει και στην ελληνική βουλή. Λοιπόν, κύριε, παρακαλώ να βάλουμε μια τάξη. Να φύγει η ατολική αρμάδα από το Αιγαίο, ναι ή όχι. Λοιπόν, να βάλουμε μια τάξη. Εγώ απλώς θέλω να πω, επειδή η κυρία Γεννηματά και πολύ καλά κάνει και πάει στο Φράγκη τη Δευτέρα και την Τρίτη και την Τετάρτη, να έχουμε την Πέμπτη την άλλη μαζί μας εδώ πέρα για να κουβεντιάσουμε. Αλλά μια που λέτε για τα εθνικά θέματα, για τη Θράκη κλπ. Και επειδή επικαλεστήκατε πριν τον κύριο Παπανδρέου, να πω ότι ο κύριος Παπανδρέου ήταν ο πρωταγωνιστής αυτού του οράματος που ονομάζεται ελληνική φιλία, το οποίο. Όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, τίποτα δεν είναι, τίποτα δεν είναι. Καλά, πάντως, είναι ένα παραμύθι, ωραίο. Πανηγύρισε και έκανε κουμπαριές και ο κύριος Τσίπρας μοίρασε χαρίφαλα με τον κύριο Δαβούτο. Συμφωνώ μαζί σας. Μην θεωρούμε τώρα δηλαδή για όλα τα Σαββάτου φταίει. Συμφωνώ μαζί σας. Λοιπόν, να πάμε στην κυρία Χρυσοβελόνη. Μήπως θέλετε κάτι, έχετε βρει κάπως να φταίει. Κυρία Χρυσοβελόνη, έχετε βρει όλα εσείς, κυρία Χρυσοβελόνη. Θα μας πείτε κάτι για τον κύριο Φίλη. Τι να σας πω για τον κύριο Φίλη. Ας πούμε την ιστορία. Ο κύριος Φίλης ήταν μια προσωπική του άποψη, σαφέστατα. Και δεν συμφωνώ με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Φίλης. Δεν θα έπρεπε να παραιτηθεί μετά από τέτοιο άδειασμα. Νομίζω, κοιτάξτε να δείτε, αν θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να παραιτηθεί. Αν σήμερα το Μαξίμου σας είχε κάνει αυτό και άλλοι δύο-τρεις υπουργοί κορυφαίοι είχαν κάνει αυτό. Την ευθύνη για την τοποθέτηση των υπουργών και των υφυπουργών και αντίστοιχα την απομάκρυνση την έχει ο Πρωθυπουργός. Επομένως, δεν θα πω σε αυτή τη λογική. Τώρα, σαφέστατα, εξέφρασε. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν θα πούμε στη διαδικασία. Δεν θα πούμε στη διαδικασία
να κρίνουμε τις επιλογές του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, σαφέστατα εγώ δεν συμφωνώ. Να τελειώσω όμως. Λέω όμως για την Ελλάδα που δημιουργεί παρέμβαση. Σαφέστατα και δεν συμφωνώ. Να συμφωνώ. Είπε ο κ. Φίλη, ήταν μια προσωπική τοποθέτηση. Που έχουν 182 ευρώ το μήνα, τι του απαντάμε. Να τελειώσω. Λέω με πάντα από το ένα στο άλλο. Όχι, όχι, με τον ένα. Λοιπόν. Θέλω να πω το εξής. Ο κύριος Φίλης είχε μια προσωπική τοποθέτηση. Από εκεί και πέρα, σαφέστατο και ο καθένας έχει το δικαίωμα. Δημοκρατία είναι, είμαστε. Να αντιδρά, αρκεί να τηρεί τις προϋποθέσεις τις οποίες ο νόμος ορίζει και να αντιδρά με συγκεκριμένο τρόπο. Μια και είμαστε κύριο Φίλη, με τα θρησκευτικά και τα. Σαφέστατα και δεν συμφωνούμε. Εμείς ανεξάρτητοι. Μα το λόγο για εκκλησία είναι ανάστατο. Κυβερνούμε, κύριε Κουρή. Αλλά τις δικές μας κόκκινες γραμμές και τις θέσεις μας δεν τις απεμβολούμε. Ο δε πρωθυπουργός. Εσείς παρευρίσκεστε και χαιρετίζετε. Ο δε πρωθυπουργός γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα δικά μας τα πιστεύω, τις δικές μας τις θέσεις. Δεν είπε κανείς ότι είμαστε ίδιοι. Και σαφέστατα, εκεί που πρέπει να υπερασπιστούμε κάποιες θέσεις, όπως είναι για τα αρχαία ελληνικά, όπως είναι για τα θρησκευτικά. Εάν τεθούν τέτοια θέματα, εντάξει, και στην έκταση που θα τεθούν, σαφέστατα οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα διαχωρίσουν τη θέση τους όπως πάντοτε το πράττουν σε ανάλογες περιπτώσεις. Τώρα όμως εδώ θα πρέπει να πούμε και 2-3 σημεία θετικά, διότι ακούμε όλη αυτή την καταστροφολογία. Κρατήστε για 2 λεπτάκια, επιστρέφω να μας πείτε τα θετικά και να ακούσουμε και αυτά που μας λέει ο κόσμος. Και να μας πει ο κύριος Χριστίδης μία από τις 27 θέσεις. Ωραία, θα μας πει μετά. Μην το προκαλεί τώρα. Σε 2 λεπτά γυρίζουμε. Τώρα θα μου δώσει το χρόνο. Όχι, σε 29 κατασκευαστές πλυντηρίων που λέμε. Σε 2 λεπτά γυρίζουμε, παρακαλώ. Διάλειμμα.